Νεφροπάθεια της κοίησης, προεκλαμψία εκλαμψία. Ορισμός. Η προεκλαμψία ή νεφροπάθεια της κοίησης. Αιτιολογία. Βασική διαταραχή για να εκδηλωθεί η νόσος είναι η ισχυμία του πλακούντα. Παθογένεση. Η ισχυμία αυτή προάγει το μηχανισμό εμβαγγειακής πήξης και την παραγωγή λυνικής που εναποτίθεται στα μικρά τριχοειδή αγγεία, με αποτέλεσμα αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων και γενικευμένη αγγειοσύσπαση. Αποτέλεσμα της μεγάλης αγγειοσύσπασης είναι η ανάπτυξη υπέρτασης και η μείωση της πειραματικής διήθησης που προκαλούν μείωση των ούρων που σε τελικά στάδια μπορεί να φτάσει μέχρι την ανουρία. Η μειωμένη αιμάτωση του πλακούντα που ευθύνεται για την προεκλαμψία οδηγεί σε ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρίου. Κλινική εικόνα. Πρώτες εκδηλώσεις είναι α κεφαλαλγία, ζάλι, β βαθμιαία αύξηση της αρτηριακής πίεσης και γ παρουσία λευκώματος στα ούρα. Προεκλαμψία και εκλαμψία. Χαρακτηρίζεται από 1. Υπέρταση 2. Γενικευμένο ειδήμακι 3. Λευκοματουρία. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο της κοίησης. Προηγείται ταχεία και αδικαιολόγητη αύξηση του βάρους της εγγύου κατά 4-5 κιλά εντός 20 ημερών. Τα παραπάνω ευρήματα πρέπει να οδηγήσουν στην υποψία εκδηλώσεων προεκλαμψίας. Εκλαμψία. Ορισμός. Σε βαρύτερες περιπτώσεις, όταν εμφανιστούν και επιληπτικοί σπασμοί, ονομάζεται εκλαμψία. Αργότερα, αν η νόσος εξελιχθεί πλήρως προς εκλαμψία, εμφανίζεται επιπλέον είδημα προσώπου και άκρων, ελαττώνεται η διούρηση, η κεφαλαλγία γίνεται εντονότερη και εμφανίζονται επιληπτικοί σπασμοί. Υπογραμμίζεται ότι πολλές φορές από την αρχική ήπια κατάσταση μέχρι την εκδήλωση επιληπτικών σπασμών μπορεί να παρεμβληθεί διάστημα 1-2 ωρών. Επιδημιολογία. Συνήθως εμφανίζεται στις πρωτότοκες μετά τον 5ο μήνα, στο τελευταίο δηλαδή τρίμηνο της κοίησης, ή σε γυναίκες που ήταν υπερτασικές και παχύσαρκες πριν από την εγκυμοσύνη. Διάγνωση. Α γενική ούρων. Εργαστηριακά ευρήματα. Το κυριότερο εύρημα είναι η λευκοματουρία. Τα ούρα που αποβάλλονται είναι υψηλού ειδικού βάρους, δηλαδή ολίγα και πυκνά. Β. Βυθοσκόπηση οφθαλμού. Στην εξέταση του βυθού του οφθαλμού βυθοσκόπηση, διαπιστώνεται αγκαιόσπασμος και ειδήμα της οπτικής θηλής. Θεραπεία. Εφόσον η αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού είναι κοντά, η καλύτερη θεραπεία είναι ο τοκετός του εμβρίου. Μετά τον τοκετό τα συμπτώματα υποχωρούν ταχύτατα μέσα στο πρώτο 24ωρο και η βελτίωση της ασθενούς είναι θεαματική. 1. Αντιπερτασική αγωγή. Η συμπτωματική αγωγή στην προεκλαμψία περιλαμβάνει την άμεση αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η αγωγή ξεκινά όταν η απ' 160-90 mmHg και φάρμακα εκλογής για την έναρξη είναι η μεθυλντόπα, η μέθολ, ντόπα, η ασφάλεια της οποίας στην κοίηση είναι αποδεδειγμένη και η β' αναστολής. 2. Αλλαγή τρόπου ζωής. Συνιστάται επίσης α πλήρης κατάκληση με β αναλωδίαιτα και γ καθημερινή μέτρηση του σωματικού βάρους, δ περιορισμός των χορηγουμένων υγρών, ε χορήγηση διουρητικών. Έκτακτη αντιπερτασιακή θεραπεία στην περίπτωση της εκλαμψίας. Σε περίπτωση εκλαμψίας, η παρέμβαση πρέπει να είναι ταχεία με έντονη αντιπερτασική αγωγή και ηρεμιστικά για την καταστολή των σπασμών. Ανθεκτικές υπερτάσεις αντιμετωπίζονται με υδραλαζίνη. Πρόγνωση. Η πρόγνωση της προεκλαμψίας είναι καλή. Εάν όμως εγκατασταθεί εκλαμψία, δηλαδή σπασμοί, η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και δραστικά, διαφορετικά η θνητότητα των εγγύων υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 30-40%. Μετά τον τοκετό, σε ποσοστό 20-40% των γυναικών αυτών παραμένει μόνιμη υπέρταση, παρόλο που η νεφρική βλάβη επανέρχεται πλήρως.